Για πρώτη φορά, οι αθλητές του τμήματος κολύμβησης του ναυτικού ομίλου της ΚΟΣΗ συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στους διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης που διοργάνωσε ο Δήμος Καλύμνο. Συγκεκριμένα, πήραν μέρος στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 29 Αυγούστου, στο κολυμβητήριο του Δήμου Καλύμνου. Στους αγώνες συμμετείχαν οι σύλλογοι Πρωτέας, ΔΑΟΚ, Ναυτικός Όμιλος Καλύμνο και Ναυτικός Όμιλος ΚΟ. Η ομάδα του ναυτικού ομίλου της ΚΟΣΗ συμμετείχε με 12 αθλητές και αθλήτριες ηλικίες από 9 έως 14 ετών και κατέκτησε συνολικά 14 μετάλλια. Αναλυτικά, τα παιδιά της ομάδας που διακρίθηκαν στους αγώνες είναι χρυσά μετάλλια, Σακελαροπούλου Μαρία 100 μέτρα ελεύθερο, Σακελαρόπουλος Γιάννης 50 μέτρα ελεύθερο, Καπασακάλη Κατερίνα 50 μέτρα ελεύθερο, Μπορινάκης Τζαν 50 μέτρα ελεύθερο. Για τα σημαίνια κατέκτησαν η Καλογρίτσα Σωτηρία στα 50 μέτρα ύπτιο και ο Πασακάλης Δημήτρης στα 100 μέτρα ελεύθερο. Η Σακελοπούρου Μαρία 50 μέτρα ελεύθερο, ενώ τα Χάλκινα κατέκτησαν Μητούσης Δημοκράτης 50 μέτρα ύπτιο, Μπελογιάννης Γιώργος 50 μέτρα ελεύθερο, Μπελογιάννης Γιώργος 50 μέτρα ύπτιο, Μπουλάς Νίκος 100 μέτρα ελεύθερο και Σακελαρόπουλος Γιάννης 50 μέτρα ύπτιο, Σταματούκου Όλγα 50 μέτρα ελεύθερο και Σταματούκου Όλγα επίσης 50 μέτρα ύπτιο. Επίσης, πολύ καλή ήταν η συμμετοχή της Δήμιζα Άννας στα 50 μέτρα ελεύθερο και στα 100 μέτρα πρόσθιο, καθώς και του Σταματούκου Νίκου στα 50 μέτρα και τα 100 μέτρα στο ελεύθερο. Πολλά συγχαρητήρια σύμφωνα με το δελτίο τύπου δίνονται στα παιδιά της ομάδας και ιδιαίτερα στον προπονητή τους, Γιώργο Χρυσικό, ο οποίος στους τελευταίους 2 μήνες προπονεί τους αθλητές υπό αντίξωες συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις γίνονταν καθημερινά στη θάλασσα λόγω έλλειψης πισίνας, ενώ κάθε Σάββατο όλη η ομάδα κατέβαινε στο κολυμβητήριο της Καλύμνου προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της πισίνας. Επίσης, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων Θαλάσσης που θα διεξαχθεί στο Καρπενήσι στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, προετοιμάζονται οι αθλητές Καπασακάλης Δημήτρης, Μπουλάς Νικόλαος και Χρυσούλα Γεωργία.